Γεια σας φίλοι και φίλες, τι κάνετε? Είστε όλοι καλά? Ναι, σας ακούω, μην ανησυχείτε. Φωνάξτε όσο δυνατότερα μπορείτε από το σπίτι σας στην ερώτησή μου αν είσαστε καλά και εγώ θα τα ακούσω. Τηλεπαθητικά. Λοιπόν, σοβαρά τώρα, να ελπίζω πάντα να είστε καλά. Εύχομαι τα καλύτερα πάντα για όλους σας. Και έτσι αποφάσισα να κάνω ένα μικρό βιντεάκι γιατί είδα ότι στο προηγούμενο βίντεο με τα 5 τυχαία άλμπουμ που επέλεξα είχε τρομερή επιτυχία και γουστάρατε πάρα πολύ. Και να πω και την αλήθεια, μου άρεσε και εμένα πάρα πολύ το ότι απλά πήγα στη δισκοθήκη μου και τράβηξα 5 άλμπουμ στην τύχη, τα οποία όμως να μπορούν να ακουστούν από πολλούς από εσάς και να είναι και έξω άλμπουμς, έτσι, όχι στην τύχη. Δηλαδή πήρα 5 και παρουσίασε και μια φλόμπα ενδιάμεσα. Αυτή τη φορά πάλι 5, αλλά με πιο ανοιχτό πεδίο. Νομίζω ότι είναι πιο ανοιχτό πεδίο τώρα, κάπως έτσι. Ή σε κάποια άλλο δρόμο συγκριτικά με τα 5 πρώτα που είχα παρουσιάσει στο προηγούμενο βίντεο. Λοιπόν, πάμε. Part 2 σε 5 τυχαία άλμπουμ από τη δισκοθήκη μου. Και ας ξεκινήσουμε με την πρώτη μπάντα, τους The Flight of Sleipnir. Εδώ είμαστε. The Flight of Sleipnir 2014. Ο δίσκος λέγεται V5. V, εδώ κάτω, 5. Το πιστόφυλλο, διπλό βινήλιο και μιλάμε για μια μπάντα καλά κρυμμένη, μόνο οι καλά ψαγμένοι τέλος πάντων στη φάση του Doom γνωρίζουν αυτή την μπάντα, γιατί έχουμε να κάνουμε κατά βάση με μια Doom με heavy stoner στοιχεία, αλλά και πολλά folk metal σημεία. Σε τέτοιο σημείο που η μπάντα αυτή εκείνο τον καιρό να παρομοιαζόταν σαν και καλά οι νέοι Agalloch. Για όσους ξέρουν τους Agalloch, αυτή την τεράστια μπάντα που δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας, έχει διαλύσει, καταλαβαίνουν ότι μιλάμε για μεγάλο κοπλιμέντο το να σε βάζουν δίπλα στο όνομα των Agalloch. Και φυσικά μιλάμε για τους Agalloch, ίσως τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική μπάντα που έχει βγάλει ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Είναι το κάτι άλλο. Λοιπόν, Flight of Sleipnir, το 5, το 5ο τους άλμπουμ δηλαδή, ένα τρομερό άλμπουμ και όσοι γουστάρατε και τους ύστερους, τους τελευταίους Primordial, θα βρείτε ανάλογα και πολλά στοιχεία από Primordial μέσα στη μουσική τους, χωρίς όμως αυτή η μπάντα να πατάει απαραίτητα στο Black. Flight of Sleipnir, επενδύστε, όλα τους το άλμπουμ τρομερά, αλλά τα αγαπημένα μου εμένα είναι το 5, που σας έδειξα πριν από λίγο. Επόμενη μπάντα, οι άρχοντες του speed metal, οι βασιλιάδες, οι αρχηγοί, οι ιδρυτές του speed metal, ή αλλιώς οι Exciter από τον Καναδά, σε έναν μετέπειτα δίσκο τους με τίτλο Blood of Tyrants, με Ζακ Μπελάγκερ στη φωνή εδώ πέρα, ο οποίος σήμερα τραγουδάει στους Assassin's Blade, την σουηδική μπάντα που παίζει classic heavy power epic. Αυτός ο άνθρωπος που έχει τα τρομερά αυτά υψήφωνα φωνητικά, τραγουδώντας και τα γριλιστά φωνητικά του, τέλος πάντων τον βλέπουμε και στο εξώφυλλο του. Ή άλλως αυτός είναι ο Ζακ Μπελάγκερ στο εξώφυλλο. Εδώ το μόνο αυθεντικό μέλος είναι ο Τζον Ρίτς στις κιθάρες, και αυτό είναι ένα από τα άλμπουμ στα classic speed metal των Exciter. Και έχει βγει καπάκι μετά το Dark Command, το οποίο το Dark Command το βάζω εισάξιο με τα πρώτα τους άλμπουμ, το Dark Command συγκεκριμένα. Αυτό δεν πάει πίσω, είναι ακριβώς το στυλ του Dark Command, απλά είμαι λίγο κλικ του Dark Command παραπάνω. Αλλά επειδή τράβηξα βινίλια, το Dark Command το έχω στη CD, επειδή τράβηξα βινίλια παρουσιάζω αυτό όμως, το οποίο δεν έχει να ζηλέψει και τίποτα, έτσι. Λοιπόν, Exciter, Blood of Tyrants. Η συνταγή είναι κλασική, speed metal με κάποιες επικές προεκτάσεις εδώ πέρα λόγω της και των φωνητικών του Ζακ Μπελάγκερ, ή Μπελάγκερ μάλλον, γιατί είναι Γαλλοκαναδός. Exciter, είπαμε, ναι, Blood of Tyrants. Νούμερο 3 δίσκος. Περνάμε Ευρώπη ξανά, Πορτογαλία,
και None But The Brave, και η μπάντα είναι οι θεοί Iron Sword. Η Iron Sword ή αλλιώς η Ευρωπαίη Manila Road. Εδώ είμαστε, 2015, ένα τρομερό άλμπουμ, εκπληκτικό άλμπουμ. Ό,τι ακούτε εδώ μέσα θα μπορούσε άνετα να βρίσκεται σε ένα δίσκο το Manila Road και από τους καλύτερους τους δίσκους το Manila Road κιόλας. Όχι απλά να βρίσκεται, αλλά και να συναγωνίζετε τις καλύτερες στιγμές και συνθέσεις των Manila Road. Είναι τόσο πιστή σε αυτόν τον ήχο η Iron Sword, τους οποίους έχω γνωρίσει και προσωπικά και τα τρία μέλη της μπάντας. Τρομερά παιδιά και οι τρεις και με μεγάλο εύρος μουσικών ακουσμάτων, έτσι. Πραγματικοί μεταλλάδες δηλαδή. Iron Sword, None But The Brave, ένας τρομερός δίσκος του 2015, προτείνεται ανεπιφύλακτα από τη Shadow Kingdom Records. Shadow Kingdom Records, να ανοίξουμε και μέσα λίγο. Μισό λεπτό να δούμε. Εδώ είμαστε μέσα. Το μέσα μέρος του βινιλίου. Τρομερό άλμπουμ, τρομερό, δεν έχω να πω τίποτα, epic metal, πατώντας κλασικά στους Manila Road και κάποιες άλλες 2-3 επιρροούλες από άλλα συγκροτήματα, αλλά περισσότερο φυσικά πάντως στους θεούς του συγχωρημένου Mark Shelton, του μεγάλου αυτού μουσικού και ενός από τους μεγαλύτερους epic metal, epic heavy metal δημιουργούς ever στην ιστορία της μουσικής μας. None But The Brave, Iron Sword από Πορτογαλία, στο νούμερο. Στο τρίτο άλμπουμ παρουσιάζεται εδώ. Και μας μείναν τα δύο τελευταία. Θα το πάω με τη σειρά, το σειρά βαρβαρότητας. Θα πάω στον τελευταίο δίσκο των μεγάλων Καναδών, 2017 κυκλοφορία, των μεγάλων Καναδών, Thrasher's Infernal Majesty, στο δίσκο με τίτλο No God. No God, τα τρία μέλη, ο Steve Terror, ο Chris Bailey, ο τραγουδιστής, και ο Kenny Hallman, κιθαρίστας, είναι εδώ πέρα. Steve Terror, Kenny Hallman και Chris Bailey, ο τραγουδιστής. Η μπάντα συνεχίζει να βγάζει δισκάρες τεράστιες, απλά πολλοί κόσμος έχει μείνει στο None Shall Defy και νομίζει ότι η Majesty βγάλει ένα δίσκο και διαλύσανε. Η Majesty, Infernal Majesty, έχουν βγάλει 4 δίσκους, οι οποίοι ο ένας είναι καλύτερος ο ένας από τον άλλον. Φυσικά η κορυφή είναι το None Shall Defy, το πρώτο του 1987, αλλά τα επόμενα τρία είναι εξίσου αριστουργήματα. Και να πούμε δε ότι το δεύτερο τους άλμπουμ, ο τίτλος του οποίου μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, το ήξερα για πλάκα και όταν κάνω το βίντεο ενώ δεν έχω κοιτάξει πριν, τέλος πάντων δεν θυμάμαι, το δεύτερο τους άλμπουμ του 99, αν θυμάμαι καλά, είναι πιο death metal, thrash πάντα, αλλά με πιο death metal παραγωγές και παίξηματα. Αυτό όμως δεν τους βγάζει καθόλου από την κατηγορία των thrash metal συγκροτημάτων, που η μπάντα που θυμίζουν έντονα στα άλμπουμ τους είναι η Slayer πάνω απ' όλα, θυμίζουν και Sacrifice που είναι και συμπατριώτες και λίγο Slaughter. Μια μπάντα που μου φέρνει πολύ στο μυαλό και τους συμφέρον μάλιστα είναι Morbid Saint, η άλλη θεή του Underground. Infernal Majesty 2017, τελευταία τους κυκλοφορία μέχρι σήμερα. Περιμένουμε ένα γονείως καινούριο υλικό. Με τον Kenny Hallman είμαι σε επαφή, κάτι ετοιμάζει. No God, εδώ είμαστε, Infernal Majesty, Καναδάς. Και από τον Καναδά πεταγόμαστε λίγο στην ίδια ευθεία, αλλά στην Ευρώπη. Πάμε Σουηδία να δούμε μια τρομερή μελωδική black metal μπάντα, τους Naglfar. Naglfar εδώ, σουηδικό black metal υψίστης ποιότητος, σε ένα τρομερό άλμπουμ, με τίτλο Τέρας. Όπως βλέπετε, Τέρας, εδώ, δεν ξέρω να το φέρει, να το, Τέρας λέγεται ο δίσκος, κυκλοφορία Century Media, διπλό βινήλιο, είναι διπλό βινήλιο με τρεις πλευρές μουσικής, κανονικά, τρεις πλευρές μουσικής και η τέταρτη πλευρά, εδώ είναι η μπάντα, εδώ είμαστε, και η τέταρτη πλευρά είναι
Χαραγμένοι, εδώ είμαστε. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Εδώ. Εδώ είναι, ναι. Δεν ξέρω αν φαίνεται η χάραξη του δίσκου. Στην τέταρτη πλευρά. Μια τρομερή δουλειά, τρομερός ήχος και το βινίλιο είναι εκπληκτική κόπη. Αυτό είναι το original, η πρώτη έκδοση που είχε βγει τότε του Century Media. Νομίζω είναι και αυτό του 16, νομίζω είναι. Να σας πω σίγουρα. Του 2012 είναι. Περνάνε τα χρόνια τώρα πια, τα τελευταία χρόνια. Δεν συγκρατώ πια χρονολογίες. Μου φαίνεται σαν να ήταν χτες, προχτές. Παλιότερα συγκρατούσα χρονολογίες. Αν έχουν περάσει 2 χρόνια από το άλμπουμ, 3 τη μέρα κυκλοφορίας, εγώ μπορώ να σας πω ότι κυκλοφόρησε και πριν 10 χρόνια. Ή το αντίστροφο, να σας πω ότι κυκλοφόρησε πριν 1 χρόνο και να έχει κυκλοφορήσει πριν 10 χρόνια. Αυτό λίγο το έχουμε χάσει λίγο το παλιό, το να γνωρίζουμε ακριβώς, επακριβώς την ημερομηνία κυκλοφορίας. Λόγω των πολλών υποχρεώσεων, πολλών πραγμάτων στο μυαλό μας να ανταπεξέλθουμε και όλα αυτά, υποχρεώσεις και όλα αυτά, και μουσικές πολλές συνεχόμενες, και έχουμε αρχίσει να ξεχνάμε, αλλά δεν πάει να πει το ξεχνάμε όμως και τη μουσική που παίζει σε κάθε δίσκο, έτσι. Εδώ είμαστε. Naglfar, η δισκάρα του 12, το αγαπημένο μου άλμπουμ Naglfar, μαζί με το Vitra, το πρώτο τους, 2012, όπως είπαμε, Century Media. Μελωδικό black metal. Σουηδική σκοπή, άρα νομίζω ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσω με ποιες μπάντες έχουν συγγένεια. Έτσι, νομίζω τα Dissection, η Dissection πάνε στο μυαλό μας όταν έχει να κάνει με αυτόν τον ήχο, με το melodic black metal. Γενικά έχει να κάνει με δυνατή black metal μουσική, αλλά με αυτές τις μεϊντανικές μελωδίες που λέω εγώ. Γιατί κακά τα ψέματα με ιντανικές είναι οι περισσότερες. Λοιπόν, και αυτά ήταν οι 5 δίσκοι εντάχει που σας παρουσιάζω σήμερα στο δεύτερο μέρος 5 τρομερών δίσκων με τυχαία επιλογή από τη δισκογραφία μου. Ελπίζω να καλύπτει όλα τα είδη και όλα τα γούστα, τέλος πάντων, από εσάς που παρακολουθήσατε το βίντεο. Να δείξω άλλη μια φορά εντάχει τώρα ξανά τα 5 άλμπουμ. Έχουμε Naglfar, το Τέρας. Και περιμένω από τον Alkahest, τον Λάμπρο, το φίλο μου, από το κανάλι Alkahest 82, να μου πει την άποψή του για αυτό τον δίσκο, το συγκεκριμένο δίσκο θέλω να μου πει. Γιατί ξέρω ότι αγαπάει πολύ τη μουσική, τον ήχο αυτόν, και περιμένω την άποψή του συγκεκριμένα για αυτό το δίσκο. Είπαμε, το Τέρας, τον Naglfar. Infernal Majesty, No God. Καναδί θεοί, το Thrash. Iron Sword από Πορτογαλία, Epic Metal στα γνάρια των Manila Road, None But The Brave, εδώ είμαστε. Exciter, Blood of the Tyrants από Καναδά πάλι, εδώ είμαστε. Και τελευταίοι Αμερικανοί, παρουσιάστηκαν πρώτοι φυσικά, The Flight of Sleipnir, το πέμπτο τους άλμπουμ, το V δηλαδή, βαρύ, heavy, stoner, doom, με folk στοιχεία που θυμίζουν έντονα, σαν να ακούμε λίγο, όχι λίγο, σαν να ακούμε Angalok μίξη με λίγο τους τελευταίους Primordial. Κάπως έτσι θα το συνδυάζα εγώ στο μυαλό μου και να σας παρουσιάσω και εσάς το στυλ που παίζει αυτή η μπάντα. Λοιπόν, αυτή ήταν η πεντάδα, ελπίζω να την ευχαριστηθείτε, να βρείτε να τα ακούσετε τα albums και άμα τα γουστάρετε, ξέρετε τι κάνετε, έτσι. Πάμε και βαράμε. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή συνέχεια, να είστε καλά.